Την ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική για την ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στη χώρα, η οποία επιχειρεί να λύσει μια σειρά ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες τρίτων χωρών στην Ελλάδα και δίνει έμφαση στην ενεργό συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, παρουσίασε την Πέμπτη το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Η στρατηγική έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Δημήτρης Βίτσας, το 2019 θα είναι η χρονιά ένταξης, καθώς η ένταξη είναι μια πρόκληση για όλους, για το σύνολο της κοινωνίας. Καλούμαστε να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση. Ο ίδιος παρατήρησε ότι οι ενταξιακές δράσεις που είχαν αναπτυχθεί πριν από το 2015 δεν εντάσσονταν σε ένα συνολικό ολοκληρωμένο σχέδιο ένταξης, ήταν κατά κύριο λόγο αποσπασματικές και χωρίς συνέχεια. Μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά ως παράδειγμα την περιοχή Νεόκτιστα Ασπροπύργου, όπου θα δει κανείς ανθρώπους που έχουν έρθει στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια και δεν έχουν κανένα δικαίωμα, ζουν σε πολλά εισαγωγικά παρατύπως ή αγνοούμενοι από την ελληνική επικράτεια. Σύμφωνα με τον κύριο Βίτσα, στόχος της εθνικής στρατηγικής είναι η ένταξη και όχι η αφομοίωση, κάτι που σημαίνει σεβασμό στη διαφορετικότητα, στις δομές και αξίες των κοινωνιών υποδοχής σε συνδυασμό με μια γόνιμη πολιτιστική ποικιλομορφία, αυτό που θα ονομάζαμε διαπολιτισμικότητα. Ιδιαίτερη σημασία για την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής έχουν οι οριζόντιες πολιτικές και οι εθνικοί μηχανισμοί που θα τις υποστηρίζουν και παρακολουθούν. Γι' αυτό το σκοπό θα δημιουργηθεί ένα διυπουργικό συντονιστικό όργανο για την ένταξη, ενώ η αξιολόγηση της εθνικής στρατηγικής θα γίνεται σε ετήσια βάση και από ειδική ομάδα έργου αποτελούμενη από μέλη των αρμόδιων υπουργείων και της ΕΛΣΤΑΤ. Η εθνική στρατηγική ξεκίνησε να εκπονείται τον Οκτώβριο του 2017 από ομάδα εργασίας με επικεφαλή στο Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής Μιλτιάδη Κλάπα και τη συνδρομή της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου, στελεχών του Γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και στελεχών της ΕΤΑΑ. Με την ολοκλήρωσή της τέθηκε σε διυπουργική διαβούλευση και εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής τον Ιούλιο του 2018. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Κλάπας, σήμερα στη χώρα διαμένουν νόμιμα 551.868 μετανάστες με κύριες χώρες καταγωγής στην Αλβανία, τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και τις Ασιατικές χώρες. Άλλοι 100.000 υπολογίζεται ότι διαμένουν παράνομα στη χώρα. Το 60,14% διαμένει στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Έχει διαπιστωθεί ότι η διασπορά του μεταναστευτικού πληθυσμού στη χώρα γίνεται με κριτήριο τη δυνατότητα πρόσβασης στην εργασία. Ο πληθυσμός των ετούντων άσυλο υπολογίζεται σε περίπου 70.000. Η εθνική στρατηγική αποτελείται από 9 άξονες πολιτικής που περιλαμβάνουν 5 μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Η πρώτη θα είναι η μεταφορά της αρμοδιότητας της ένταξης στην αυτοδιοίκηση, που θα καταστήσει διαμορφωτής των πολιτικών ένταξης. Η δεύτερη αφορά στην υλοποίηση πολιτικών οριζόντιου χαρακτήρα και εθνικών μηχανισμών που θα τις υποστηρίζουν, με εναρμονισμό των δράσεων των άλλων υπουργείων, με τις ενταξιακές στοχεύσεις του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Η τρίτη μεταρρύθμιση θα είναι η προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η τέταρτη εισηγείται την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για την προώθηση, όπως είπε ο κ. Κλάπας, της επαναφοράς στην νομιμότητα μεταναστών που εισήλθαν παράτυπα στη χώρα ή έχασαν το καθεστώς νομιμότητας, ώστε να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας με νόμιμο τρόπο και να έχουν δικαίωμα σε βασικές υπηρεσίες και αγαθά. Η πέμπτη μεταρρύθμιση αφορά στη συμμετοχή στα κοινά, με σημαντικότερη την επεξεργασία πρότασης για τη συνταγματική αναθεώρηση, προκειμένου οι μετανάστες να έχουν το δικαίωμα του εκλέγην και εκλέγεσθε στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τέλος, στην εθνική στρατηγική υπάρχει ειδική μέριμνα για ευάλωτες ομάδες, όπως η Επιτροπή των Ασυνόδευτων Ανηλίκων και η Παροχή Νοσηλευτικής και η Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης σε ανασφάλιστους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία θα είναι εθνικοί πόροι, το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, έκτακτες χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Τα 4 μεγάλα προγράμματα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής είναι το πρόγραμμα Ήλιος 2 για τη φιλοξενία και υποστήριξη 5.000 αναγνωρισμένων προσφύγων, το οποίο έρχεται ως συνέχεια του πιλωτικού προγράμματος Ήλιος και θα διαρκέσει 18 μήνες.
Επίσης, το πιλωτικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για 3.000 αναγνωρισμένους πρόσφυγες σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, το πρόγραμμα Ελληνομάθειας που ήδη έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και ένα πρόγραμμα απασχόλησης στον αγροτικό τομέα για 2.000 πρόσφυγες σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιπλέον, στις δράσεις που υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν το προσεκές διάστημα, εντάσσονται η παρακολούθηση της δραστηριότητας των 11 κέντρων ένταξης μεταναστών που λειτουργούν σε 10 δήμους της χώρας από το 2017, η διαμόρφωση προγράμματος εκπαίδευσης των υπαλλήλων των κέντρων ένταξης μεταναστών σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, η ενίσχυση του ρόλου των διαπολιτισμικών διαμεσολαβητών και η πρόσληψη τον Φεβρουάριο 70 διαμεσολαβητών στα κέντρα ένταξης μεταναστών και κέντρα κοινότητας σε συνεργασία με τον ΑΣΕΠ. Τέλος, η καταγραφή των αναγνωρισμένων φορέων εκπροσώπησης του μεταναστευτικού πληθυσμού, η παρακολούθηση δράσεων μη τυπικής εκπαίδευσης αλλά και η διεξαγωγή προγράμματος για τη διατροφική ασφάλεια των σύρων προσφύγων από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και το Πανεπιστήμιο Σασκατσεβάν του Καναδά, το Χαροκόπιο και ακόμη 14 πανεπιστήμια.